Διάλεξε αυτόν τώρα. Μετά στην επόμενη ώρα θα κοιτάξουμε και το δικό σου τρόπο. Οπότε η δεύτερη εξίσωση. Η τελευταία εξίσωση πολλαπλασιάζοντας επικλίν ενέκτων γίνεται 0, 1, 2, 0. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, να μείνουμε με την αμφιβολία και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το πίνακα με διαδοχικούς μετασχηματισμούς. Ο επαυξημένος πίνακας μετασχηματίστηκε στον πίνακα αυτόν. Μπορούμε να πάμε πιο απλά. Κοιτάξτε, να σβήσουμε αυτά τα... Εάν είχαμε μόνο τον πίνακα τον τελευταίο, σε ποιο γραμμικό σύστημα παραπέμπει ο τελευταίος πίνακας? Παραπέμπει στο Χ και 2 Ψ και 3 Ζ. Εάν κάναμε σωστά τις πράξεις που τις κάναμε, γιατί τις προσέξαμε όλοι εδώ πέρα, είναι ότι αυτό το σύστημα σίγμα και αυτό το σύστημα σίγμα τόνος έχει το ίδιο σύνολο λύσεων. Δηλαδή, αν συμβολίζουμε με λάμδα του σίγμα το σύνολο λύσεων του πρώτου, θα ισούται με το λάμδα σίγμα τόνος. Και παρατηρούμε ότι το δεύτερο σύστημα έχει δύο εξισώσεις εντελώς ίδιες. Αυτή και αυτή. Εύλογο είναι να πούμε, εντάξει, τι να τις κάνουμε δύο εξισώσεις εντελώς ίδιες, να τη διώξουμε τη μία. Αυτό αντανακλά τον εξής μετασχηματισμό στον πίνακα. Κρατάμε την πρώτη γραμμή ίδια, 1, 2, 3, 0, τη δεύτερη γραμμή ίδια, 1, 2, 3, 0, και μπορούμε να κάνουμε το εξής, να πολλαπλασιάσουμε τη δεύτερη γραμμή επί 1 και να την αφαιρέσουμε από εδώ ή επιπλήν 1 και να την προσθέσουμε, το ίδιο πράγμα. Έτσι. Οπότε θα γίνει 0, 0, 0, 0. Και μπορούμε να ερμηνεύσουμε λοιπόν την εμφάνιση μιας μηδενικής γραμμής συνολικά σαν μια άχρηστη εξίσωση. Μια άχρηστη εξίσωση που είναι αυτή στο περιβάλλον όλων αυτών και των τριών, έχει ως εικόνα στον πίνακα μετασχηματισμού του συστήματος μία μηδενική γραμμή. Ενδεχομένως να σκεφτεί κάτι, να οδηγηθούμε ακόμα πιο απλά, που θα μπορούσε να είναι... Θα δώσουμε όμως σε άλλο μάθημα κάποιους ορισμούς που θα δικαιολογεί αυτό που θα σας πω τώρα. Καλά, η τελευταία γραμμή είναι η μηδενική. Αφού έχει πολλά μηδενικά, παραπέμπει ότι είναι άχρηστη, δεν την πειράζουμε. 0, 1, 2, 0. Κοιτάξτε, δεν μας αρέσουν αριθμοί διαφορετικοί από το 0 ή το 1. Παθαίνουμε κάτι, άμα έχει. Ο λόγος είναι ότι το αρχικό σύστημα που θα οδηγηθούμε μετά είναι ακόμα πιο απλό. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής ακόμα. Να πολλαπλασιάσουμε αυτή τη γραμμή επί 1 και να την επί 2 και να την αφαιρέσουμε από εδώ με απότερο σκοπό να μηδενίσουμε αυτό εδώ το 2. Μηδενίζουμε λοιπόν να έχουμε 1, 0
πλην ένα, μηδέν. Προς το παρόν δεν έχουμε πει κάτι που να μας οδηγήσει σε κάτι πιο απλό. Θα μείνουμε για σήμερα σε αυτό και θα πάμε στο σύστημα που οδηγεί. Ποιο είναι το σύστημα? Είναι χ πλην z ίσον με το 0, ψ και 2z ίσον με το 0. Και δεν τη γράφουμε την τρίτη εξίσωση. Λοιπόν, τώρα να σβήσω τους πίνακες. Οπότε το αρχικό σύστημα μέσα από τη γέφυρα του μετασχηματισμού πινάκων, δηλαδή ποια ήταν η μαθηματική διαδικασία, είχαμε το γραμμικό σύστημα, περάσαμε πάνω στους πίνακες, αλλάξαμε τους πίνακες γνωρίζοντας, έχοντας αποδείξει ότι η ουσία του συστήματος ή τουλάχιστον αυτό που ζητάμε, το σύνολο λύσεων, δεν άλλαξε. Πήγαμε σε κάτι πιο απλό σε σχέση με τους πίνακες και μετά ξαναγυρίσαμε στο σύστημα. Το σύστημα λοιπόν αυτό, ορίστε. Έχω την εντύπωση ότι κάναμε σωστά τις πράξεις. Είχαμε 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 0. Τα παιδιά έτσι δεν ήτανε? Ωραία. Η γραμμή αυτή παρέμεινε η ίδια. Πολλαπλασιάσαμε αυτή τη γραμμή τώρα επί 2 και την αφαιρέσαμε από εδώ. Η πρώτη γραμμή υπέστη τη μεταβολή της αφαίρεσης του διπλασίου από αυτή. Οπότε μηδενίστηκε αυτό, γιατί 2 πλην 2, 0, 2, 2, 4, 4 πλην 2, πλην 1, καλά, εδώ είναι μηδενικά. Εντάξει. Και λέω ότι οδηγηθήκαμε σε αυτό το σύστημα. Θα πούμε και στο μέλλον κάτι για να βλέπουμε κάτι παραπάνω, αλλά κάπως πρακτικά τώρα. Τι μας λέει αυτό το σύστημα? Αυτό το σύστημα τι μας λέει, ορίστε. Αυτό γιατί ισχύει? Μετά κάναμε το εξής. Εφόσον κάναμε αυτό το μετασχηματισμό, προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον πίνακα, ο οποίος προήλθε μέσα από τους μετασχηματισμούς του πίνακα του συστήματος. Συμφωνείς? Και έχοντας στο μυαλό μας ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί είναι κάπως σαν γέφυρες και κρατώντας σε κάθε βήμα από αυτή που κάνουμε σε αυτή τη γέφυρα, κρατώντας ότι το σύνολο λύσεων του αρχικού συστήματος είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει το σύνολο. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το σύνολο λύσεων. Ποιο από όλα? Στην αρχή, στο προηγούμενο, κάναμε μια επαλήθεια, μια απόδειξη ότι δεν αλλάζει το σύνολο λύσεων. Σε κάθε σύστημα που μας δίνεται, αυτό που θέλουμε είναι να το λύσουμε. Δηλαδή το σύνολο λύσεων. Ξέρουμε ότι δεν αλλάζει το σύνολο λύσεων. Συμφωνείς? Και λέμε το εξής. Αυτό που αποδείξαμε είναι ότι τι να έχουμε αυτό το σύστημα, τι να έχουμε αυτό, το σύνολο λύσεων είναι το ίδιο. Όλοι θα δεχθούμε ότι αυτό είναι το πιο απλό. Οπότε εδώ θα έχουμε χ ίσον z. Άμεσο είναι ότι χ ίσον z. Και ψ ίσον πλην 2z. Επομένως, ποια είναι η απάντηση τελικά? Το σύνολο λύσεων του αρχικού συστήματος σίγμα είναι